Ερχόμενη περιφέρεια η Θεσσαλία, πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον στη φιλοξένεια. Τι σημαίνει αυτό ο τίτλος για εσάς? Είναι ιδιαίτερη τιμή. Μας δίνει ένα βάρος μεγάλο, αλλά εμείς ως θυμόμενη περιφέρεια φέραμε εδώ. Φέραμε τον Παρθενώνα των Ναυαγίων. Φέραμε τις ενάλλειες αρχαιότητες. Φέραμε το ναυάγιο της Περιστέρας, το οποίο από άποψη μοναδικότητας είναι εισάξιο του Παρθενώνα, γιατί είναι το αρχαιότερο ναυάγιο το οποίο μπορεί να επισκεφθεί άνθρωπος στον κόσμο, το αρχαιότερο στον κόσμο. Μαζί μας φέραμε τον Όλυμπο, τον Κίσαβο, το Πήλιο, τα παράλια της Λάρισας, τη Λιμπλαστήρα, τις διαδρομές στο Περτούλι και στα ορεινά του Προποτάμου. Μαζί μας φέραμε τη Σκιάδος Κόπελο Αλόνισο και μαζί μας φέραμε τη μεγαλύτερη μοναστική κοινότητα στην Ελλάδα. Τη μεγαλύτερη μοναστική κοινότητα που μπορούν να επισκεφθούν όλες και όλοι, γυναίκες και άνδρες. Και επίσης μαζί μας φέραμε και ένα συμβόλαιο που υπογράψαμε με την μεγάλη αυτή διάκριση να είμαστε η τιμόμενη περιφέρεια. Ένα συμβόλαιο ότι θα είμαστε κοντά στους ανθρώπους του τουρισμού, θα είμαστε κοντά στους ανθρώπους που παλεύουν για τον τουρισμό, που παλεύουν και δημιουργούν θέσεις εργασίας, που παλεύουν και βγάζουν τη χώρα μας μπροστά, που παλεύουν και φέρουν και αυξάνουν το εθνικό, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και τον εθνικό πλούτο. Θα είμαστε εδώ. Μια περιφέρεια η οποία πραγματικά συγκεντρώνει τα πάντα. Έχει ορεινό τουρισμό, έχει θάλασσα, έχει παραλίες, έχει υδρομικά. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι πλικισμένη. Από την άλλη όμως, τουριστικά δεν έχει αναπτυχθεί όσο θα μπορούσε με βάση αυτούς τους πόρους. Ποιος είναι ο προγραμματισμός σας και τι θέλετε να κάνετε? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ καλό site, το My Thessaly, το οποίο μπορεί κανείς να βρει, να κατεβάσει, να χρησιμοποιήσει διαδρομές, φωτογραφίες, βίντεο, ξενοδοχεία, κάθε δυνατή πληροφορία και το κάνουμε μαζί με το ΣΕΤΕ. Επίσης είμαστε η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα, ούτε το Υπουργείο το κάνει αυτό, που έχουμε τουριστικό βαρόμετρο, δηλαδή ξέρουμε τη ικανοποίηση των τουριστών μας όταν φεύγουν από εδώ και έτσι με αυτό το τουριστικό βαρόμετρο, το οποίο θα επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο, παίρνουμε τις ιδέες αλλά και παίρνουμε τις αποφάσεις τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Αλλά η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει αυξήσει το τουριστικό της προϊόν τα τελευταία χρόνια. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας το καλοκαίρι μένουν οι τουρίστες κατά μέσο όρο 7 μέρες και το χειμώνα μένουν 3 μέρες. Ξέρουμε ότι θέλουμε να βελτιώσουμε το City Break, ιδίως στο Βόλο. Ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε τις διαδρομές, που να κάνουμε διαδρομές. Ξέρουμε και κάποια άλλα σημεία κομβικά που πρέπει να βελτιώσουμε, βέβαια, και το κράτος πρέπει να βελτιωθεί απέναντί μας. Πρέπει να βελτιωθεί να μας δώσει το αεροδρόμιο της Νέας Αχιάλου. Το έχει η ΗΠΑ. Η ΗΠΑ δεν μπορεί να το λειτουργήσει σωστά και δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μείζον θέμα το οποίο απασχολεί και την περιφέρεια και θα σας ρωτούσα, προλάβατε που κάνατε πάσα. Τι θέλετε να κάνετε με την Νέα Αχιάλου, γιατί κακά τα ψέματα. Χωρίς αεροδρόμιο, tour operating δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλα επίπεδα. Ήταν ατυχία που δεν έγινε το ξενοδοχείο στις Νιές. Και δεν έγινε για λόγους που οι ίδιοι εκεί οι αντιδρότες ξέρουν. Αν είχε γίνει το ξενοδοχείο, θα είχε μία αύξηση μεγάλης προσέλευσης αεροπλάνων και προσέλκυσης αερογραμμών για το αεροδρόμιο της Νέας Αχιάλου. Θα ήταν κάτι ανάλογο με αυτό που έγινε στην Καλαμάτα με την μεγάλη άνοδο που έδωσε και την αύξηση στον τουρισμό που έδωσε το Τόστα Ναβαρίνο. Θα ήταν ένα ανάλογο project, ένα ανάλογο επενδυτικό πρόγραμμα. Δεν το θέλαν τότε κάποιοι άνθρωποι εκεί, κάποιοι το σταματήσαν, δημιουργούσαν αντιδράσεις και ο φόβος του πολιτικού κόστους οδήγησε στην αναβολή που σήμερα δεν ξέρουμε αν πρόκειται αυτό να ξαναγίνει, αν θα ξαναυπάρχουν επενδυτές, γιατί αλλάξαν οι καιροί. Εμείς αυξήσαμε όμως τον τουρισμό στην περιφέρεια Θεσσαλίας, αυξήσαμε κατά 1000% την επισκεψιμότητα στα μουσεία μας, έχουμε αυξήσει το τουριστικό εισόδημα, γιατί μπορεί σε αριθμό να μην αυξάνεται τόσο πολύ. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ο αριθμός. Δεν μας ενδιαφέρει ο αριθμός των επισκεπτών. Μας ενδιαφέρει το τι αφήνει ο κάθε επισκέπτης. Γι' αυτό στοχεύουμε στον ποιοτικό τουρισμό και στον τουρισμό ο οποίος αφήνει περισσότερα χρήματα. Γιατί αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος της χώρας. Γιατί όσο περισσότερους τουρίστες έχεις, τόσο περισσότερο είναι και το κόστος διαχείρισης όλων αυτών των τουριστών. Και οπωσδήποτε στο τέλος της ημέρας μένει συμπλήν. Και έτσι πρέπει να σταθμίζει η χώρα την αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος.
κλείνοντας, εάν σας έλεγα να σταχυολογήσετε τις 2-3 πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σας στο θέμα των υποδομών για την ανάπτυξη του τουρισμού, τι θα δουλεύατε? Πρώτον, το καταδυτικό πάρκο στην Αλόνισο. Δεύτερον, τα μουσεία τα οποία έχουμε φτιάξει, τρισδιάστατα μουσεία. Μουσεία εικονικής πραγματικότητας. Μουσεία κανονικά. Έχουμε φτιάξει πάνω από 7 μουσεία σε όλη τη διάρκεια. Αξιοποίηση των πολιτιστικών διαδρομών. Έργα πολιτισμού. Θρησκευτικά έργα. Καλές υποδομές. Μπορείς να φτάνεις με ασφάλεια παντού, γιατί έχουν τους καλύτερους δρόμους, τον καλύτερο δικό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε νοσοκομεία και κέντρα υγείας αναβαθμισμένα και εξοπλισμένα με καινούριο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Και οπωσδήποτε η ασφάλεια. Αυτό που πρέπει να εκμεταλλευτεί η χώρα μας. Ασφάλεια. Η χώρα μας είναι ασφαλής. Έχει ασφάλεια στη μετακίνηση. Ασφάλεια στο να ζει κανείς εδώ και να περνάει τις διακοπές. Ασφάλεια στο φαγητό. Ασφάλεια στην υγεία. Ασφάλεια στις θάλασσες. Ασφάλεια στις λίμνες μας. Ασφάλεια σε όλα τα extreme sport τα οποία έχουμε. Ασφάλεια παντού. Αυτό είναι που πρέπει να πουλήσουμε πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Και εμείς αυτή την ασφάλεια την διασφαλίζουμε. Και εκείνοι οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, και δεν είμαστε εμείς αυτοί, να έχουν υπόψη τους και τον τουρισμό. Πρέπει να βοηθήσουμε τα νησιά μας, αλλά δεν πρέπει να γίνει κοινωνικός μεταναστευτικός αυτοματισμός, δηλαδή να στραφεί η κοινωνία απέναντι στους μετανάστες ή στην ίδια την κοινωνία. Χρειάζεται να αποφύγουμε το overdose το οποίο υπάρχει στην κοινωνία και χρειάζεται να υπάρξει καλή διαχείριση και μάλιστα με συνένεση των κοινωνιών. Διαφορετικά θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα. Αυτό να μπει πολύ καλά μέσα στο μυαλό όλων οι οποίοι το διαχειρίζονται. Έχουν κάνει και τα έξοδα της φιλοξενίας των ανθρώπων που ήρθαν. Και μιλάω για την μεγάλη ιστορία της Thomas More. Κάναν τα έξοδα, φιλοξενήσαν τους ανθρώπους και κανούνται να πληρώσουν ΦΠΑ, να κινούνται να πληρώσουν φόρους για αυτά που δεν εισπράξαν. Διπλή ζημιά. Εδώ η δικαιοσύνη, κύριε Υπουργέ, ξέρετε το πολεμάτε. Και είμαστε μαζί σας. Γι' αυτό και το λέω. Για να πιέσουμε όλοι μαζί να αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί ένα κράτος οφείλει να είναι δίκαιο απέναντι στους ανθρώπους που πασχίζουν για το ίδιο το κράτος. Γιατί τουρισμός ίσον μεγάλη. Ίσον προστιθέμενη αξία για την χώρα μας και μάλιστα στις δύσκολες τιμές που έχει παραγωγή παραμεριστεί. Κυρίες και κύριοι, εμείς στην φιλοξένεια και ευχαριστούμε τον πρόεδρο, τον κύριο Τσίκα και το Διοικητικό Συμβούλιο, ερχόμαστε με έναν Παρθενώνα να παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τον Παρθενώνα των Ενάριων Αρχαιοτήτων. Το υποβρύχιο μουσείο της Περιστέρας, το οποίο από άποψη μοναδικότητας είναι εισάξιο του Παρθενώνα, γιατί είναι και αυτό το 425 π.Χ., αλλά είναι και το μοναδικό αρχαίο, το πιο αρχαίο, το πιο παλιό ναυάγιο στον κόσμο που μπορεί κάποιος να το επισκεφθεί. Και αυτό είναι η σημαία και κάνουμε μεγάλες προσπάθειες, ανοίξαμε το δρόμο για όλα πλέον τα ναυάγια, τα υποβρύχια μουσεία, ένας νέος, μια νέα μορφή τουρισμού, εναλλακτικού τουρισμού με υψηλού εισοδήματος επισκέπτες. Και βέβαια, ένας τουρισμός που επιμηκύνει την παραμονή των τουριστών, φέρνει νέους τουρίστες και επιμηκύνει και την περίοδο. Και συνεχίζουμε μάλιστα τέτοιες εναλλακτικές μορφές, αλλά για πρώτη φορά το πρώτο υποβρύχιο μουσείο εδώ στην Ελλάδα, το βραβευμένο στην Ευρώπη, παρουσιάζεται στην έκθεση αυτή και ανοίγει τις πύλες του τον Ιούνιο του 2020. Είναι μια καινοτομία που σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, τα καταφέραμε με αυτή την κακονομία, πολυνομία και απραξία γραφειοκρατία που υπάρχει στη χώρα να το κάνουμε επισκέψη. Γι' αυτό αλλάξτε τα όλα στη θέμελα, επιτέλους κύριοι βουλευτές. Αλλάξτε τα όλα στη θέμελα, για να μπορέσουμε να φέρουμε τη χώρα σε ένα συγχρονισμό με τη σημερινή εποχή. Δεν γίνεται για να έχουμε τον ίδιο βηματισμό. Και μάλιστα ερχόμαστε με τη Θεσσαλία των 365 ημερών, των 4 εποχών, τη Θεσσαλία όλων των μορφών του τουρισμού, Όλυμπος, Πίνιο, Σποράδες, Περτούλη, χειμώνα καλοκαίρι, λίμνη πλαστήρα, παράλια της Λάρισας, γεωροδρομικά κέντρα,
καταδυτικά κέντρα, κανόε, καγιάκ, όλες οι μορφές του τουρισμού και βέβαια με τη μεγαλύτερη μοναστική κοινότητα στην Ελλάδα, ιδιάζεστε, την οποία μπορεί να το σκεφτούν όλοι. Συνεπώς, είναι μια μικρή Ελλάδα. Μια μικρή Ελλάδα και έχουμε ένα όνειρο, εγώ και ο Αποστόλης. Ένα όνειρο το οποίο, αν το αγκαλιάσετε όλοι, μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Τη διαδρομή Μετέωρα Άγιο Όρος ή Άγιο Όρος Μετέωρα στα πλαίσια του περιπατικού τουρισμού, μια μεγάλη πρόκληση με τεράστια έσοδα στον τουρισμό που θα περνάει παντού. Θα αναδεικνύει την ιστορία, τον πολιτισμό, θρησκευτικά, τα πάντα. Ελάτε να αλλάξουμε τα πάντα για να μπορέσουν τα παιδιά μας να ζήσουν εδώ και να μπορέσουν να πάρουν τη σύνταξη όμως, εντάξει, γιατί άμα δεν κάνουμε να αυξήσουμε το εισόδημα δεν θα πάρει κανείς σύνταξη, όσος είναι κάτω από 50 και βλέπω πολλούς. Λοιπόν, συνεπώς ελάτε να αλλάξουμε την παραγωγή στη χώρα. Να αλλάξουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να έχουμε μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή μας.